Ανάλογα κατά τη γνώμη μου πράγματα, 30.000, 40.000 αφορολόγητο, σε ένα δύσκολο πλαίσιο, αν ήμασταν σε μια κοινωνία που μοίραζε τους καρπούς της ευημερίας, να το καταλάβω. Άρα, αλλά ας λίγο νομίζω ότι θα πρέπει να επικρατήσει ο ορθός λόγος και μια νυφαλιότητα. Νομίζαμε ότι ήμασταν σε περίοδο ευημερίας κάποτε και μοιράζαμε τους καρπούς της ευημερίας. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι σύνθετο, είναι και αυτό. Ήταν και αυτό. Βεβαίως είναι και αυτό. Δεν υπήρχε παραγωγικότητα. Και ναι, και τώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ακούω και το άλλο επιχείρημα ότι ήρθε ο κακός ο τρισκατάρατος ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε ένα χρόνο διέλυσε την παραγωγή. Μα για ποια παραγωγή συζητούμε? Είχαμε παραγωγή όταν το 80% που των εσόδων από τον τουρισμό, που είναι η βαριά βιομηχανία μας, φεύγει πάλι έξω για να εισάγουμε προϊόντα. Το θέμα είναι πώς θα κάνεις την παραγωγική ανασυγκρότηση. Τους είπα μάλιστα να κάνουμε κοινωνικούς συνεταιρισμούς βάσης. Να εξυγιανθεί αυτό το όργιο, το κερδοσκοπικό που γινότανε με αδιαφανή τρόπο στους συνεταιρισμούς. Γιατί να μην καθίσουν να το συζητήσουν αυτό, να το επεξεργαστούν? Γιατί αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουν. Απλώς σου λέει, εμείς εδώ πέρα και εγώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα οι μισοί δεν ήρθαν, πάνω από τους μισούς λένε οι ίδιοι. Οι άλλοι ήρθαν και θεωρούν ότι δεν έγινε καμία πρόοδος. Κάποιοι θέλουν να κλιμακώσουν τον αγώνα. Δεν έρχονται και τα τεχνικά κλιμάκια, πιέζουν. Η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει μέχρι το Μάρτιο. Εάν έχουν ένα φορολόγητο στις επιδοτήσεις τους, όταν η αντιπολίτευση δεν κάνει τέτοιες προτάσεις, είναι πολύ χειρότερες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Και για ιδιωτική ασφάλιση μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης και για συμψηφισμό των οφειλών προς τον ΟΓΑ με τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, όταν η κυβέρνηση τους λέει να υπάρχει ένα φορολόγητο στις επιδοτήσεις, να έχεις αυτή την κάρτα αγρότη που να μπορείς να προπληρώνεσαι για την παραγωγή σου, το μητρό. Μπορεί να μας φαίνονται ή να μην μας φαίνονται. Εντάξει, λογικά. Δεν είμαι αγρότησα, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ειδικό σε αυτό το θέμα, αλλά εμένα αυτές οι προτάσεις τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, εγώ δεν θέλω να ισοπεδώσω, είναι εύλογες. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί διαβάζω κι εγώ. Έχετε εικόνα τι ποσοστό του αγροτικού κόσμου συμφωνεί και τι διαφωνεί? Γιατί έχω δει διάφορες αναλύσεις. Και έχω δει από, ξέρω εγώ, 10-20% ότι διαφωνούν και κάνουν όλη τη φασαρία, μέχρι ότι είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό που διαφωνούν. Εγώ ξέρω ότι τα περισσότερα μπλόκα κλιμακώνουν τον αγώνα. Ποιοι, πόσο? Έχω έναν κατάλογο των μπλόκων, δεν μπορώ να τα θυμηθώ απ' έξω. Είναι όλη αυτή η ανθρωπογεωγραφία των μπλόκων. Ναι. Υπάρχουν κάποια σκληρά, ας πούμε, τα οποία δεν θέλουν διάλογο και θέλουν από μηδενική βάση, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι προσήλθανε και συζητούν. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι τώρα? Να απαντήσουν οι αγρότες που κάναν τις συσκέψεις. Βεβαίως. Τις συναντήσεις. Βεβαίως. Να απαντήσουν και να δούμε τι, μπορούν, άρα, τι μπορεί να γίνει. Αγρότες, δεν ξέρω η στάση τους ποια θα είναι, θα κάνουν τις συνελεύσεις τους. Το λύσαμε αυτό το πράγμα. Αυτό θα πω εγώ τώρα. Λογικά. Λογικά. Κάποιοι θα μείνουν στα μπλόκα, θα κλιμακώσουν και θα θέλουν και κάποιοι. Αλλά δεν έχει εικόνα. Ναι, δηλαδή προς αυτή... το παρόν η εικόνα είναι ότι όλοι μένουν στα μπλόκα. Δεν είπε κανένας. Συζητούν μάλλον τις προτάσεις που τους γίνανε, οι οποίες ήταν 30. Συνήθως αυτό γίνεται. Θα δούμε, θα δούμε. Έχετε σχέδιο για μετά? Δεν γνωρίζω. Περιμένουμε τι θα απαντήσουν και τι θα πούνε. Γιατί αν υπάρξει συνένεση, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Λίγο... Καλά, εντάξει. Πούμε, επειδή είσαστε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, να μας πείτε γιατί επιμένει τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα με το πόθεν έσχες της κυρίας Μητσοτάκη. Δεν επιμένει μόνο στο θέμα της κυρίας Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά ελέγχει, ελέγχει και προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τις διάφορες λίστες και έχουμε και κραυγαλαία περίπτωση τώρα τελευταία και έχουν βγει αυτά στην επιφάνεια. Τι έγινε με τη λίστα Μπόρια και Σαμαρά? Γιατί κατηγορείται ακριβώς η οικογένεια Μητσοτάκη, μπορείτε να μας το πείτε? Εξ όσο γνωρίζω, διότι δεν δήλωνε στη συζύγου του, το έπρεπε να υπάρχει μια, υπάρχει μια στήλη που δηλώνει στο πόθεν έσχες της, του φορολογική συζύγου. Αυτό ξέρω και το άλλο βεβαίως είναι ότι αυτό που είχε βγει στην επιφάνεια, ότι ο εκλεκτός του κυρίου Σαμαρά, ο Παπασταύρου, ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας της κυρίας Μητσοτάκη. Αλλά το πρόβλημα αυτό δεν μας αφορά. Αλλά το θέμα είναι αυτό με το πόθεν έσχες. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό, τυπικό. Ή πρέπει ή δεν πρέπει να το δηλώνει. Αν είσαι σε διάσταση και δεν... Ναι, εντάξει, αλλά... Γιατί συζητάμε κάτι που είναι λυμένο εξ αρχής? Αν έπρεπε. Τυπικό. Αυτό είναι κανονιστικός νόμος, δεν είναι σχετικός τι είναι η δικαιοσύνη. Λέει, αν είσαι σε διάσταση και είσαι παντρεμένος, αλλά είσαι δεν, πρέπει να το δηλώνεις. Αυτό μας είπαν ότι λέει.
Ωραία, τι προβλέπετε που δεν το δήλωνε και να προχωρήσει και να γίνει δεν ό,τι το. Αυτά είναι θέμα τώρα της Επιτροπής της Αρμόδιας της Βουλής να διελευκάνει το θέμα, αλλά εφόσον, εάν είσαι σε διάσταση, δεν υπάρχει διαζύγιο και πρέπει να το δηλώσεις και δεν δηλώθηκε, αυτό είναι ελέγξη. Δεν έχει πρόβλημα το ποθενέσχεις, γιατί δεν το δήλωσε είναι το θέμα. Βεβαίως. Κυρία Μαρέβα, αν δεν το δήλωσε δεν είναι σωστό. Τι προβλέπετε, τι προβλέπετε. Ακριβώς. Αν ο νόμος λοιπόν προβλέπει αυτό, θα έπρεπε να είχε δηλωθεί. Ναι, εννοώ. Ως παράπτωμα, αν διαπιστωθεί, τι προβλέπει μετά. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό να σας το πω, αλλά σίγουρα δεν είναι νόμιμο, έτσι. Εάν προβλέπει κάτι ο νόμος και δεν το κάνεις. Ναι, αλλά έχει σημασία αν είναι η παρατυπία ή η παρανομία. Άλλο είναι, δεν ήξερα και πάρκαρα, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα το δούμε. Αυτό το πονηρού είναι ηθικά μεμπτό. Επειδή δεν έχουμε την οτροπία, βάζω τον ανεμιστήρα και εκτοξεύω λάσπη. Αυτό λέω. Ό,τι προβλέπετε. Έτσι, σε αντίθεση με αυτούς που μας δείχνουν, μας κουνούν το δάχτυλο. Συγγνώμη, η ασάφεια είναι αυτό που λέω. Η κυρία Γραφόφσκη έχει κινηθεί νομικά εναντίον όλων αυτών των κατηγοριών. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα της Επιτροπής του Ποθενέσχης της Βουλής και πρέπει αυτό να ακολουθεί στον δρόμο της δικαιοσύνης. Σύμφωνοι. Για μένα η λάσπη στον ανεμιστήρα είναι όταν είναι κάτι ασαφές. Ναι, το οποίο εμείς το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ όλοι. Αρχής γενομένης, υπουργών, του Κατρούγκαλου, του Σταθάκη, του Φλαμπουράρη, των μετακλητών των περίφημων. Δηλαδή η λάσπη ήταν στην ημερήσια διάταξη. Πάμε και στη λίστα. Ναι, από παντού υπάρχει αυτή η λάσπη, δυστυχώς. Πάμε και στη λίστα Μπόριανς. Ναι, η λίστα Μπόριανς, ξέρετε τι έγινε πριν από 2 χρόνια, όταν κάλεσε ο Υπουργός Οικονομικών της Ρινανίας Βεσφαλίας το πρόξενο, τον Έλληνο πρόξενο, στον Ντίζελτορφ, για να ενημερωθεί και να παραλάβει την περίφημη λίστα, και λέγεται ότι από το πολιτικό γραφείο του τότε Πρωθυπουργού υπήρχε μία, πώς να το πω, ότι υπόθηκε να μην γίνει δεκτή, να μην ελεγχθεί. Μα δεν ήταν ελεγχθεί. Η λίστα με τους Έλληνες φοροφυγάτες αυτή. Δεν, ναι, κοιτάξτε, η λίστα Μπόριανς είναι γνωστό τι περιέχει μέσα, δεν είναι μόνο οι... είναι και Έλληνες. Απλώς ο ίδιος ο Μπόριανς, ο κύριος Μπόριανς τέλος πάντων, ο Υπουργός Οικονομικών, είπε στο Sky, αυτό ακούσαμε όλοι, ότι εμείς θέλαμε να συνεργαστούμε με τις αρχές της Ελλάδας σε σχέση με τη φοροδιαφύγη. Δεν είπε για λίστα. Και τεχνικές συμβουλές. Και τεχνικές συμβουλές. Και ο Μητσοτάκης είπε χθες στο Χατζηνικολάου. Εγώ γνωρίζω ότι πρόκειται για τη λίστα. Και αυτή η λίστα είναι ουσιαστικά η λίστα Λαγκάρτ. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα μέσα στη λίστα Μπόριανς. Λοιπόν, και αυτή η κίνηση που έκανε συνεργασίας αφορούσε αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης να ίσχυε, εγώ δεν κατανοώ γιατί αυτή η άρνηση εκ μέρους πολιτικού γραφείου, πρωθυπουργού χώρας, όπου συστατικό στοιχείο του κράτους είναι τέτοια φαινόμενα, γιατί δυστυχώς. Είπε, εμείς είχαμε την τεχνογνωσία από την Task Force και δεν θέλουμε να πλέξουμε τα πράγματα. Δεν νομίζω, ίσα-ίσα που και από την Task Force και αυτά δεν σε παρεμποδίζει να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και σε τέτοια κλίμακα. Ότι, και μας το είπε και η Αλίκη η Ματσά, ότι υπάρχει στο έγγραφο του προξένου ότι υπήρχαν και μια λίστα με φοροφυγάδες. Τώρα μέσα αν ήταν η Έλληνη. Δεν ήταν η συγκεκριμένη λίστα, αλλά ήταν. Κοιτάξτε, όποια λίστα και αν ήταν μια λίστα που να αφορούσε ή τεχνικές οδηγίες που να αφορούν το θέμα της πάταξης φοροδιαφυγής σε μια χώρα η οποία είναι εκτεταμένη φοροδιαφυγή και σε υψηλά κλιμάκια, δεν καταλαβαίνω προς τι άρνηση. Είναι όπως με το Βενιζέλο τότε με τη λίστα Λαγκάρτ που είχε κάνει την περίφημη δήλωση ότι ξέρετε δεν είναι ελέγξιμη. Και 2 χρόνια ήταν σε συρτάρια, σε στικάκια με τα λεφτά της Siemens που χρηματοδοτούσαν κόμματα, πολιτικούς. Εντάξει τώρα, δηλαδή κάποτε θα πρέπει να ξεκινήσει λίγο. Αυτό που λένε η κυρία Βάκη, ότι το ισχυρίζεται η αντιπολίτευση ότι είχε ελέγξει πολλά περισσότερα ονόματα της λίστας από ότι εσείς. Σαν αντεπιχείρημα. Εγώ έχω στοιχεία, δεν τα έχω τώρα μαζί μου, ναι. Τα οποία ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια ξεκίνησε η διερεύνηση, η ενδελεχής διερεύνηση της λίστας Λαγκάρτ. Επί 2 χρόνια ήταν ανενεργή, ήταν στα συρτάρια. Ωραία. Αλλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όσο ήταν κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, ελέγχθηκαν. Ελάχιστα ονόματα, περισσότερα κυρία Κατσίμη. Ονόματα λέει από δεν, δε, το αμφισβητώ απολύτως και έχω και στοιχεία. Είναι πολύ περισσότερα τα ονόματα που ελέγχθησαν από τον Γενάρη του 2015.
Το πρόβλημα του κόσμου όμως, και να σας πω και κάτι, 2 χρόνια να εξαφανίζεται αυτή η λίστα ή να θεωρείται μία λέξη στοιχεία. Είναι ναι. απαράδεκτο να... τουλάχιστον. Μπορούν να βγουν όμως αυτά τα στοιχεία, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν βεβαίως. Υπάρχει, και σας το λένε συνέχεια, ότι εμείς ελέγξαμε πολλά περισσότερα νόματα που τι ελέγξατε εσείς σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ναι, εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι να αρχίσουν πια να βγαίνουν στοιχεία θεσμικά. Δηλαδή να παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, να γίνονται οι δίκες, να εκδικάζονται υποθέσεις και να μην αποφυλακίζονται άνθρωποι στους 18 μήνες που δεν πρόλαβε να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Από τη στιγμή δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί η δικαιοσύνη, γιατί αν δεν γίνει αυτό. Ακριβώς. Κοιτάξτε όμως, από τη στιγμή που παραλήφθηκε η λίστα Μπόριανς από την κυβέρνηση, αμέσως πήγε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Αμέσως, την ίδια στιγμή. Αυτό κάτι δείχνει και κάτι λέει. Ναι. Όλα τα στάδια. Ναι, εντάξει, με τη δικαιοσύνη δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Σύμφωνοι. Για να πάει στους οικονομικούς εισαγγελείς, αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Και ήδη έχουν εντοπίσει 100 ονόματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά, τα οποία ελέγχονται. Λέω και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και για την αποφυλάκηση. Καλά, αυτό εντάξει. Δυστυχώς δεν ξέρω. Είναι προτεραιότητα το κομμάτι, η δικαιοσύνη να αρχίσει να γίνει λειτουργική. Η δικαιοσύνη, όλο αυτό είναι ένα σύμπτωμα δυστυχώς της βραδύτητας της δικαιοσύνης. Ότι λόγω βραδύτητας, δυσκινησίας, υποστελέχωσης, δίκες γίνονται, εκδικάζονται υποθέσεις μετά από 2 και 3 χρόνια. Δυστυχώς, έχουμε τέτοια φαινόμενα ανεπίτρεπτα. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με το προσφυγικό. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι είναι προτεραιότητα η δικαιοσύνη. Σαν ότι έχει ρίξει το βάρος ποτέ καμία κυβέρνηση. Το έχουμε υπογράψει και στο μνημόνιο πάντως, ότι πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Έχουμε υπογράψει κι άλλα. Έχουν γίνει βήματα στη δικαιοσύνη. Εντάξει, μακάρι. Από τη συμφόρηση των φιλικών, από μια προσπάθεια εξανθρωπισμού του σοφρονιστικού συστήματος. Σύμφωνοι. Που τόσο λιδωρήθηκε. Και αυτό, αλλά. Εντάξει. Το ότι υπάρχει αυτή η βραδύτητα, η δυσκινησία λόγω και γραφειοκρατίας αλλά και υποστελέχωση στα δικαστήρια, αυτό βεβαίως και θα πρέπει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι, αλλά. Αυτό πρέπει να λυθεί. Βλέπουμε ότι κλείσανε τα σύνορα παρόλα αυτά που έγιναν στη Σύνοδο Κορφής, το βέτο που θα έπρεπε. Κουρελόχαρτο η συμφωνία της Σύνοδου. Εδώ η συνθήκη της Γενέβης. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω και εγώ. Από την Αυστρία συγκεκριμένα. Εμείς τι κάνουμε, κυρία Βάκη? Εμείς κάναμε και κάνουμε το καθήκον μας. Δεν αρκεί. Το καθήκον μας είναι. Το κάνουμε. Το καθήκον μας είναι. Εγώ και το λέω και μου λένε ότι. Κάνουμε ό,τι κάνω μπορούμε, προπαγάνδα αλλά... υπέρ της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, είπα ότι από τη στιγμή που σήμερα το πρωί υποτίθεται αποφάσισε η κυβέρνηση, ο κ. Μουζάλλας, ο κ. Καμένος και ο κ. Τόσκας, δεν ξέρω, σε μια σύσκεψη, να ανοίξουν νέα κέντρα με την κατάσταση των προσφύγων, διότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και κάπου πρέπει να πάνε. Είναι κάτι σημαντικό. Ότι αυτό, τέλος πάντων, θεωρώ εγώ, θα έπρεπε, είναι μια αντίδραση. Όχι να κάθομαστε να λέμε τι κρίμα, μας κλείσανε, δεν μας ακούνε, δεν είναι δίκη. Αυτό το ξέρουμε. Παράλληλα, δεν είναι. Όλα. Να κάνετε κάτι, να αντιδράτε σε αυτό. Δηλαδή, είπα ότι είναι σημαντικό ότι ανοίγετε κέντρα για να μην περιφέρονται αυτοί οι άνθρωποι στους δρόμους. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας παραλογισμός εδώ πέρα της Ευρώπης. Υπό ποια έννοια. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναλέμε. Με κίνδυνο να ακουγόμαστε έτσι γλυκεροί φιλάνθρωποι, να κάνουμε εκθέσεις ιδεών, γιατί δυστυχώς. Με εκθέσεις ιδεών δεν κάνεις διεθνή πολιτική. Έτσι, εκεί υπάρχουν συσχετισμοί δύναμης που είναι υπέρτεροι των δικών σου δυνάμεων και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, παραλογισμός νούμερο 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου επικαλείσει την νομισματική ένωση ή απόψεις που ακούγονται να γίνει ένα υπερκράτος που να ελέγχει τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Να μην υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα ουσιαστικά εθνικής, άσκησης εθνικής πολιτικής από τη μία. Και όταν έρχεται το θέμα του προσφυγικού να κλίνεσαι ερμητικά στα σύνορα του εθνικού κράτους και να υψώνεις φράγματα και να φράζεις εισόδους. Για πείτε μας αυτούς, δεύτερο, εμείς με τα hot spots, έχει λιδωρηθεί η Ελλάδα για ηλιπή πλημελή προετοιμασία. Συγγνώμη, η Ελλάδα δέχτηκε, πέρασαν από την Ελλάδα 900.000 πρόσφυγες. Ναι, δεν θα έπρεπε να τα έχει φτιάξει τα hot spot πριν μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Τόσο δύσκολο. Τα φτιάχτηκαν τελικά. Και να φτιαχτούν πάντως δεν έχουμε. Όμως το πρόβλημα δεν είναι τα hot spot. Εγώ αποσυνδέω τις προσφυγικές ροές από την προετοιμασία. Μπορεί να ήταν και καλύτερη προετοιμασία το hot spots. Τα αποσυνδέω αυτά. Για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές, θα πρέπει να εκλείψει και η γενεσιουργός αιτία τους. Έτσι. Προφανώς. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ελλάδα γι' αυτό. Λοιπόν, η Τουρκία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της να περιορίσει, να προσπαθεί από το έδαφος της να ταυτοποιεί. Έτσι, δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτή τη στιγμή παίζει, αν θέλετε, και ένα σκληρό πόκερ, διότι το ανταλλάσσει αυτό.
και διαπραγματεύεται την ένταξή της. 6 δισεκατομμύρια τα λεφτά που ζητάει από όλο αυτό το παράνομο εμπόριο. 3 έως 6 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ζητούν και έξτρα χρήματα. 3 δις ζητήσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς ποτέ δεν το ανταλλάξαμε και ποτέ δεν το εξαργυρώσαμε. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι για τα hot spot, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να βλέπω όλες αυτές τις λυσόδεις αντιδράσεις αγανακτισμένων σε εισαγωγικά πολιτών. Εντάξει, κάποιοι πάντα θα υπάρχουν. Έτσι και να παρεμποδίζουν. Τώρα, τι υποδομές βρήκε αυτή η κυβέρνηση? Κόπτεται η αντιπολίτευση ότι κάναμε, λέει, πλημελή προετοιμασία, δεν ήμασταν θωρακισμένοι. Από το 2003 έπρεπε να ενσωματωθεί κοινοτική οδηγία για να δημιουργούν δομές υποδοχής προσφύγων. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε τι βρήκε? Πού στεγάζονταν μέχρι τότε οι μετανάστες? Στα κοντέινερ, σε αποθήκες, δεν υπήρχε καμία απολύτως υποδομή. Κυρία, έπρεπε εξ νυχήλων να φτιαχτούν αυτά. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Για γιατρούς τώρα τα ακούσαμε. Αριθμίες υπήρχαν, έτσι, στην σίγουρα. Στην Ιδωμένη δεν υπάρχει τίποτα. Στην Ιδωμένη μόνο... μας είπαν οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι ρωτήσαμε, σας συντονίζει, υπάρχει το κράτος. Ξέρετε κάτι όμως, φανταζόσασταν εσείς ότι πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής, θα αυτοί οι χώρες του Βίζεγκραντ που λέμε, λέγαμε, θα συνεπικουρούσαν, θα υποστήριζαν τη φύρο. Λέγανε θα τα κλείσουν. Ύστερα το θέμα δεν είναι, φαντάζεσαι. Λέγανε θα κλείσουν τα σύνορα. Θα ο τα κύριος Μουζάλας, εμείς δεν κύριος έπρεπε να είμαστε ετοιμασμένοι αν τα κλείσουν. Κοιτάξτε, εμείς από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εκτός του να συνεχίζουμε την προετοιμασία των υποδομών, των χώρων υποδοχής, είναι να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα, το αυτονόητο. Και να πράττουμε το διεθνές δίκαιο, δηλαδή τη συνθήκη της Γενέβης. Τι άλλο να κάνουμε, να πνίγουμε τους ανθρώπους στη θάλασσα, να κάνουμε επαναπροωθήσεις. Όχι, το αντίθετο λέμε. Λοιπόν, τώρα αν έχουν αποφασίσει να μας κάνουν ένα απέραντο hot spot, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αλλά ποιοι να τις αναλάβουν, που πάνε και καίνε καταβλισμούς προσφύγων? Εδώ είδατε που βάλαν στο σχιστό. Τις γουρνοκεφαλές είδα στο σχιστό. Και να πω και κάτι άλλο. Εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μας που διδάσκουν στα σχολεία, είδα στη Θεσσαλονίκη με τους μαθητές. Καταγγέλθηκε και αυτό. Και παίρνουν τα παιδιά για να διαδηλώσουν. Το καταδικάσαμε. Απλώς φοβάμαι σε αυτή τη φάση αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε. Ό,τι μπορούμε δεν αρκεί. Εγώ λέω, θυμόμουν αυτές τις μέρες αυτό που είχε πει ο Χάμπερμας τον Ιούλιο με το This is a coup, ότι μέσα λέει σε ένα βράδυ απόλυσε η Γερμανία το ηθικό πολιτικό πλεονέκτημα μισού αιώνα. Mm. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή όσον αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρόοδος στο διαφωτισμό, νομίζω. Ναι. Πρόοδος στο διαφωτισμό, λέγεται. Η Ευρώπη ο διαφωτισμός πια δυστυχώς μόνο στα βιβλία. Πάμε, γιατί το ρίξατε.